σώμα δεν είναι δια την πορνεία, αλλά δια τον Κύριον, και ο Κύριος δια το σώμα. Ο δε Θεός και τον Κύριο ανέστησε, και ημάς θέλει αναστήσει δια της δυνάμεως αυτού. Δεν εξεύρε ότι τα σώματά σας είναι μέλη του Χριστού? Να λάβω λοιπόν τα μέλη του Χριστού και να κάνω αυτά μέλη πόρνης, μη γέννητο? Ή δεν εξεύρεται ότι ο προσκολόμενος με την πόρνη είναι εν σώμα? Διότι θέλουσιν είστε, λέγει, οι δύο η σάρκα μία. Όστις όμως προσκολάτε με τον Κύριο, είναι εν πνεύμα. Φεύγετε την πορνεία. Παν αμάρτημα το οποίον ήθελε πράξει ο άνθρωπος είναι εκτός του σώματος. Ο πορνεύων όμως αμαρτάνει εις το ίδιον αυτού σώμα. Ή δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, του εν ημίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είστε κύριοι εαυτών? Διότι αγοράσετε δια τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν δια του σώματός σας και δια του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού. Περί δε των όσων μη εγγράψατε, καλόν είναι εις τον άνθρωπο να μη εγγύσεις γυναίκα. Δια τας πορνείας όμως σας έχει έκαστος την εαυτού γυναίκα, και εκάστιας έχει τον εαυτής άνδρα. Ο ανήρας αποδίδει στην γυναίκα την οφειλωμένη εύνοιαν, ομοίως δε και η γυνή στον άνδρα. Η γυνή δεν εξουσιάζει το εαυτή σώμα, αλλά ο ανήρ. Ομοίως δε και ο ανήρ δεν εξουσιάζει το εαυτό σώμα, αλλά η γυνή. Μη αποστερείτε αλλήλους, εκτός εάν είναι τι εξ συμφώνου προς καιρόν, για να καταγίνεστε στην νηστεία και την προσευχή, και πάλι συνέρχεστε επί το αυτό, για να μην σας πειράζει ο Σατανάς δια την ακράτειά σας. Λέγω δε τούτο κατά συγγνώμην, όχι κατά προσταγήν, διότι θέλω πάντας τους ανθρώπους να είναι καθώς και με αυτόν, αλλά έκαστος έχει ιδιαίτερο χάρισμα εκ Θεού, άλλος μεν ούτως, άλλος δε ούτως. Λέγω δε προς τους αγάμους και προς τα σχήρας, καλόν είναι εις αυτούς να μείνω εσύ καθώς κι εγώ. Αλλά αν δεν εκρατεύονται, ας νυφευθώσει, διότι καλύτερο είναι να νυφευθώσει παρά να εξάπτονται. Εις δε τους νενυμφευμένους παραγγέλω όχι εγώ, αλλά ο Κύριος, να μην χωριστεί η γυναίκα από ανδρός, αλλά εάν και χωριστεί, ας μένει άγαμος ή ας συνδιαλλαγεί με τον άνδρα, και ο ανήρας μην αφήνει την εαυτού γυναίκα. Προς δε τους λοιπούς, εγώ λέγω, όχι ο Κύριος, εάν της αδελφός έχει γυναίκαν άπιστον και αυτή συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτού, ας μη αφήνει αυτήν. Και η γυνή της έχει άνδρα άπιστον και αυτό συγκατανεύει να συνοικεί με ταυτής, ας μη αφήνει αυτόν. Διότι ο ανήρο άπιστος υγειάστη δια της γυναικός, και η γυνή άπιστος υγειάστη δια του ανδρός. Επειδή άλλως τα τέκνα σας ήθελον είστε ακάθαρτα, αλλά τώρα είναι άγια. Εάν δε ο άπιστος χωρίζεται, ας χωριστεί. Ο αδελφός ή η αδελφή δεν είναι δεδουλωμένη στα τι αυτά. Ο Θεός όμως προσεκάλεσε ημάς εις ειρήνην. Διότι τι εξεύρεις γίνε, αν μέλεις να σώσεις τον άνδρα, ή τι εξεύρεις άνερ, αν μέλεις να σώσεις τη γυναίκα. Αμήν. Πάντα είναι στην εξουσία μου, πλην πάντα δεν με συμφέρουσιν. Πάντα είναι στην εξουσία μου, αλλά εγώ δεν θέλω εξουσιαστεί πουδενός. Αυτά τα λόγια, τα οποία είναι λόγια Θεού, είναι αψευδή, προσδιορίζουν την ελευθερία που ο Θεός έδωσε στους ανθρώπους δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίου με την αναγέννηση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, ο φυσικός άνθρωπος, αλλά επηρεάζεται από ανθρώπινες σκέψεις, ανθρώπινες θέσεις, επηρεάζεται από συναισθήματα, επηρεάζεται από πάθη, από επιθυμίες, με αποτέλεσμα ο φυσικός άνθρωπος να μην μπορεί και να θέλει ακόμη να είναι ελεύθερος. Μπορεί να δεσμεύεται από ένα απλό τσιγάρο. Μπορεί να δεσμεύεται από επιθυμίες σαρκός. Μπορεί να δεσμεύεται από επιθυμίες άλλων πραγμάτων. Από φιλοδοξίες, φιλαργυρία. Μπορεί να δεσμεύεται από δεσμά ανθρώπινα. Αλλά μπορεί και να δεσμεύεται και από δεσμά του διαβόλου. Μπορεί να δεσμεύεται από δεσμά του κόσμου. Ένα είναι βέβαιο, ότι δεν είναι ελεύθερος. Αυτό είναι βέβαιο.
Και μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού ότι μόνον όποιον άνθρωπο ελευθερώσει ο Ιησούς Χριστός, αυτός τότε πραγματικά είναι ελεύθερος. Τον αποδεσμεύει, παραδείγματος χάρη, πάλι από το τσιγάρο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι εάν θέλει δεν καπνίζει, αλλά αν θέλει καπνίζει. Αυτή είναι η ελευθερία που δίνει ο Θεός στον άνθρωπο. Μπορεί να κάνει, μπορεί και να μην κάνει. Μπορεί μέσα στην εκκλησία να προσεύχεται, μπορεί και να μην προσεύχεται. Μπορεί μέσα στην εκκλησία να κατακρίνει και να κρίνει, μπορεί και να μην το κάνει αυτό. Μπορεί να καταδικάζει, μπορεί και να είναι ποιικής και να ελευθερώνει. Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει. Και το καλό και το κακό. Και μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι πρέπει να ξέρουμε όλοι μας ότι κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά στο βήμα του Χριστού για να ανταμυφθεί αυτός που θα σωθεί, έκαστος κατά τα πεπραγμένα αυτού δια του σώματος, είτε καλά είτε κακά. Γι' αυτό φιλοτιμούμεθα να είμεθα ευάρεστοι σε αυτόν. Άρα για το χριστιανό, τον οποίον αναγέννησε ο Θεός με το Λόγο Του και το Πνεύμα Του Άγιο, και του οποίου πρώτον άλλαξε και ελευθέρωσε τη σάρκα, το σώμα, από τις επιθυμίες του σαρκός. Δεύτερον, τον ελευθέρωσε από τις επιθυμίες της καρδιάς. Και τρίτον, τον ελευθέρωσε από τις επιθυμίες και τις σκέψεις του πνεύματος. Ο άνθρωπος αυτός εντελώς ελεύθερος, με ένα καινούριο σώμα που του δίνει ο Θεός δια του βαφτίσματος αφού αναγεννήθηκε. Καθώς λαμβάνει δια του βαφτίσματος την περιτομή του Χριστού και αφήνει μέσα στο νερό το σώμα αυτό της αμαρτίας, από το οποίο δεν μπορεί να ελευθερωθεί ο άνθρωπος αν δεν τον ελευθερώσει ο Θεός δια του Ιησού Χριστού. Του αλλάζει λοιπόν το σώμα, του δίνει ένα καινούριο σώμα που δεν έχει επιθυμίες ναρκωτικών, δεν έχει επιθυμίες, παραδείγματος χάρη, σαρκικές, δεν έχει επιθυμίες, αλλά είναι ελεύθερος. Μπορεί ό,τι θέλει να κάνει, και του δίνει και καινούρια καρδιά, ώστε να μην είναι η σκληρή φυσική καρδιά, αλλά να είναι απαλή και τρυφερή, για να μπορεί να αγαπάει, να μπορεί να μετανοεί και να μπορεί και να ζητάει συγγνώμη, να ταπεινώνεται, να μπορεί εύκολα να πει συγχώρεσέ με Θεέ μου, αλλά και εύκολα στον συνάνθρωπο, στον πλησίον, στον αδερφό να πει συγχώρεσέ με. Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι σε έναν άνθρωπο να ζητήσει συγγνώμη? Πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρετε πόσο εύκολο είναι σε ένα παιδί του Θεού να ζητήσει συγγνώμη? Πάρα πολύ εύκολο. Και τούτο οφείλεται στο ότι ο Θεός έχει αλλάξει την καρδιά μας, αλλά αλλάζει και το πνεύμα μας, και από αλαζονικό, σκληρό, υπερήφανο δίνει ένα πνεύμα ταπεινού ανθρώπου που μπορεί εύκολα να συγχωρήσει. Ξέρετε πόσο δύσκολα είναι στον άνθρωπο το φυσικό να συγχωρήσει? Πόσες φορές έχω ακούσει ανθρώπους να λένε αυτό δεν θα το συγχωρήσω ποτέ. Θυμώνται, λένε οι άνθρωποι, σαν ελέφαντας, δεν ξεχνάει. Του κάνεις κάτι και σου ανταποδίδει πολύ περισσότερα. Όμως ο αναγεννημένος άνθρωπος, όταν ακούσει κάποιον άνθρωπο να του λέει συγγνώμη, μαλακώνει. Σε συγχωρώ. Και έτσι
ο άνθρωπος γίνεται νέο κτίσμα. Και αν μάλιστα πράγμα το οποίο μας το προτείνει έντονα ο Λόγος του Θεού, ο Χριστός βαφτίζει τον άνθρωπο και με Πνεύμα Άγιο και έχει τη δυνατότητα λαλώντας γλώσσες πληρούμενος Πνεύματος Αγίου να οικοδομεί τον εαυτό του, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν είναι μόνο ελεύθερος αλλά είναι και δυνατός. Γιατί είπε ο Χριστός ότι θέλετε λάβει δύναμη εξίψους, όχι γήινη δύναμη, όχι ανθρώπινη, δύναμη εξίψους όταν το Πνεύμα το Άγιο θα έρθει επάνω σας. Και έτσι ο άνθρωπος είναι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος. Τελείως. Καμία σχέση με τον άνθρωπο πριν, ο άνθρωπος ο μετά. Καμία σχέση. Είναι ελεύθερος, δεν υφίσταται σε αυτόν νομοθεσία, νόμος, προτροπή, παράκλησης. Έτσι τον επισκέπτεται και τον πλησιάζει ο Θεός. Οδηγία και διοίκησης Πνεύματος Αγίου. Ένας άνθρωπος που αληθινά διοικείται από το Θεό και καθώς διοικείται από το Θεό δια Πνεύματος Αγίου, θα τολμούσα να πω και το λέω με παρησία, δεν κάνει ποτέ λάθη. Είναι ένας άνθρωπος που ξέρει τι πρέπει να κάνει. Γιατί πρώτα έχει το Λόγο του Θεού, τη διδασκαλία, που η διδασκαλία κατευθύνει τον άνθρωπο σε κάθε ζήτημα που δημιουργείται στη ζωή του ανθρώπου. Υπάρχει ο κατάλληλος Λόγος του Θεού που όταν τον εξητήσεις ο Θεός θα στον αποκαλύψει, θα στο φέρει κοντά σου. Υπάρχει η παρουσία του Θεού, αλλά υπάρχει και ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γι' αυτό και το Πνεύμα το Άγιο. Για σκεφτείτε λοιπόν έναν άνθρωπο ελευθερωμένο από τα δεσμά του κόσμου, αλλαγμένος προς το σώμα, την ψυχή και το πνεύμα, με δύναμη Πνεύματος Αγίου, έχοντας το Λόγο του Θεού που ο Χριστός μόνο τον διδάσκει, διδάσκαλος ο Χριστός, έχοντας τον Ιησού Χριστόν καθηγητή να τον οδηγεί. Ένας άνθρωπος απολύτως ελεύθερος, όπου και ο διάβολος, ο αιώνιος εχθρός του Θεού και του ανθρώπου, δεν μπορεί να τον αγγίξει, αλλά και ο κόσμος δεν μπορεί να τον καταβάλει γιατί είναι ελεύθερος. Αλλά και η καρδιά του ανθρώπου που είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεφθαρμένη, έχει τη δυνατότητα να τη δαμάζει και να τη δουλαγωγεί. Ένας άνθρωπος μοναδικός, το παιδί του Θεού, που το όνομά του είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής, που πλέον έχει την εξουσία, τη χάρη, αλλά την εξουσία να απολαμβάνει την αγάπη του Θεού Πατρός, να απολαμβάνει τον Θεό Πατέρα του και την αγάπη του πλήρη, ζει μέσα στην αγάπη του Θεού Πατρός. Όταν φωνάζει Πατέρα, τα σπλάχνα του Θεού συντρίβονται στην κραυγή του παιδιού του. Ανοίγουν οι ουρανοί. Αλλά απολαμβάνει και τη χάρη και τη σωτηρία του Χριστού. Είναι γραμμένο όποιος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού θα σώζεται.
και τη χάρη, δηλαδή μπαίνει μπροστά ο Χριστός. Πατέρα, εμπιστεύτηκε τη ζωή του σε μένα. Εγώ τώρα θα είμαι γι' αυτόν. Αλλά και την εξουσία του Χριστού. Σε μένα δόθη πάσα εξουσία, λέγει ο Ιησούς Χριστός, ομολογεί, στον ουρανό και στη γη. Αλλά ταυτόχρονα συνεχίζει, όπως εμένα ο Πατέρας με απέστειλε και μου έδωσε πάσαν την εξουσία στον ουρανό και στη γη, έτσι και εγώ αποστέλω εσάς και σας δίνω τη δική μου εξουσία να πατάτε απάνω σε φίδια και σε σκορπιούς και σε όλη τη δύναμη του εχθρού και κανείς δεν μπορεί να σας βλάψει. Αλλά και να απολαμβάνει τη χαρά και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Τη δοξολογία, την ευλογία. Και όλα αυτά χαρισμένα. Τι κρίμα όμως ο άνθρωπος να τα έχει στη διάθεσή του και να μην τα απολαμβάνει. Να μην τα απολαμβάνει γιατί έχει πολλές μέρημνες. Έχω πολλή δουλειά. Να μην τα απολαμβάνει γιατί είναι αποσχολημένος σε πολλά πράγματα. Να μην τα απολαμβάνει γιατί η καρδιά του είναι στραμμένη αλλού. Αδελφοί αγαπητοί, είναι κρίμα να μην απολαμβάνουμε τη δωρεάν του Θεού. Και τη δωρεάν του Θεού μπορείς να την απολαμβάνεις τόσο εύκολα όσο τίποτα άλλο. Όλα ξεκινάνε μέσα από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού που είναι η δύναμη του Θεού και σώζει αλλά αυτόν που τον πιστεύει. Και όλα τελειώνουν μέσα στο δωμάτιό σου, μέσα στο ταμείο σου, εκεί στην παρουσία του Θεού που σε περιμένει. Ο Πατέρας ο ουράνιος που αποκαλύπτεται το κρυπτό να σου αποκαλυφθεί. Και εκεί δεν θα είσαι μόνος σου. Όταν θα σου αποκαλυφθεί ο Πατέρας, θα είναι ο Χριστός που θα μεσητεύει για σένα. Αλλά και δεν θα είναι μόνο ο Χριστός, αλλά θα είναι και ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας που θα οικετεύει υπέρ σου. Είναι κρίμα. Αυτός για τον οποίον ο Θεός δεν εφίστη τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε και έγινε κατάρα να μην απολαμβάνει αυτά που ο Θεός σου χαρίζει, τα χαριστέντα. Είναι κρίμα αυτός για τον οποίο ο Ιησούς Χριστός ανέβηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά και έχισε το αίμα του το Άγιο για να καθαρίζει ημάς το αίμα του Χριστού από πάσης αμαρτίας. Να μην απολαμβάνει τη χάρη του Χριστού και να μην απολαμβάνει και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και να βολοδέρνει και να ταλαιπωρείται μέσα σε μονοπάτια αμφιβολίας, ολιγοπιστίας και αφροσύνης. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει στους Κορινθίους, που είναι μια ευλογημένη εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του Θεού παρόλα τα λάθη των ανθρώπων, γιατί οι άνθρωποι κάνουν λάθη, ακόμη και την αμαρτία. Γιατί πάντε σήμαρτον και στερούνται τις δόξες του Θεού. Τους βεβαιώνει ότι σε εσάς τα πάντα είναι στην εξουσία σας. Έχετε εξουσία επί πάντων. Ό,τι θέλετε κάνετε. Και μπορείτε να κάνετε αυτό που θέλετε. Τα πάντα είναι στην εξουσία σας. Προσέχετε όμως. Τα πάντα δεν είναι προς το συμφέρον σας. Τα πάντα είναι επίσης στην εξουσία σας.
και τίποτα δεν μπορεί να σας εξουσιάσει. Αδελφοί, λίγο να το σκεφτούμε αυτό, ότι ο Θεός τα πάντα τα έχει υποτάξει κάτω από τη δική σου εξουσία, και εν μέσω τόσο αγαθών να είμαστε σαπεινασμένοι. Ζητιάνοι, άθλοι, και ο Θεός να λέει τα πάντα τα έχω θέσει κάτω από τη δική σου εξουσία. Μπορείς να πλώσεις το χέρι σου και να πάρεις. Αλλά πρόσεχε τι παίρνεις. Πρόσεχε τι διαλέγεις. Τι επιλέγεις. Σου έχει δώσει και τη σοφία και τη σύνεση, να μπορείς να εκλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον. Το αχρίον απόρριψέ το, δεν σε συμφέρει. Έκλεξε το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον θέλημα του Θεού. Θα έρθει ο πειραστής, θα έρθει ο κακόβουλος, θα βρει ο διάβολος ανθρώπους να σε ενοχλήσουνε, να σε πειράξουνε, να σε δελεάσουνε, να σε παρασύρουνε. Γιατί θυμηθείτε πως αρχίσαμε, είναι ελεύθερος ο χριστιανός, μπορεί να κρίνει, να κατηγορήσει, αλλά μπορεί και να είναι ποιηκής και να ευλογήσει. Και τα σκάνδαλα μέσα στην εκκλησία εξάπαντος θα έρθουν. Και τα επιτρέπει ο Θεός για να φανούν οι δόκιμοι. Θυμηθείτε μέσα στον κήπο της Εδέμ, εκεί που τα πάντα ήταν τέλεια και δεν υπήρχε ελάττωμα, μέσα στον οποίο έθεσε τον Αδάμ και την Εύα ο Θεός να απολαμβάνουν και να εργάζονται, και κάθε δειλινό τους επεσκέπτεται ο Θεός και συνομιλούσε μαζί τους. Όμως μέσα ακόμη και σε αυτό τον παράδεισο επέτρεψε ο Θεός να έρθει το σκάνδαλο με το φρονιμότερο ζώο, να έρθει ο διάβολος, για να αποδειχθεί ότι ο Αδάμ, ο άνθρωπος, ο φυσικός, είναι αδόκιμος. Και εύκολα τον φυσικό άνθρωπο τον μπερδεύει, τον εχμαλωτίζει, τον πλανάει και τον απομακρύνει από την παρουσία του Θεού. Εδώ είναι ένας πολύ ωραιότερος και μεγαλύτερος παράδεισος. Είναι ο πνευματικός παράδεισος. Είναι η εκκλησία του Θεού, ο οίκος του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Και τα σκάνδαλα ο Θεός θα τα επιτρέψει και λέγει το λόγος του Θεού. Εξάπαντος θα έρθουνε για να φανούν οι δόκιμοι. Να φανούν ποιος είναι δόκιμος. Ποιος θα είναι αδόκιμος σαν τον Αδάμ και την Εύα, τον πρώτο. Και ποιος θα είναι δόκιμος σαν τον Ιησού Χριστόν, τον Αδάμ τον έσχατο. Γιατί το πρώτο πράγμα που έκανε ο διάβολος όταν ο Χριστός απεκαλύφθη ενώπιον όλων των ανθρώπων δια του βαφτίσματος εν ύδατη και μαρτύρησε ο πατέρας, ούτως είναι ο Υιός μου αγαπητός τον οποίον ευαρεστήθη, και το Πνεύμα το Άγιο εν είδη περιστεράς ήλθε και έκατσε επ' αυτόν. Το πρώτο πράγμα που συνέβη σε αυτόν ήταν να πειραστεί υπό του διαβόλου, για να φανεί ότι ο νέος Αδάμ, ο πνευματικός Αδάμ εν τον Χριστό Ιησού, είναι δόκιμος. Και θέλει ο Θεός να είμαστε δόκιμοι, να μπορούμε να απορρίπτουμε το αχρίον και να εκλέγουμε το τίμιον, ώστε να περπατάμε από ευλογία σε ευλογία και εν τέλει, όπως μας βεβαιώνει ο Λόγος του Θεού, να χρησιμοποιεί τους ανθρώπους ο Θεός όπως το δικό του στόμα. Ξέρεις τι θα πει να μιλάει ο Θεός με το στόμα σου? Να αποκαλύπτει ο Θεός το θέλημά του μέσα από το δικό σου στόμα. Να δοξάζεται ο Θεός μέσα από τη δική σου ζωή. Να υψώνεται το όνομα του Χριστού και όχι να βλασφημείτε, που είναι πιθανόν. Να υψώνεται το όνομα του Χριστού μέσα
από τη δική σου πορεία. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν ξέρουμε με τα πάσης βεβαιότητος ότι τα πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά τα πάντα δεν μας συμφέρουν, και επίσης ότι τα πάντα είναι στην εξουσία μας, αλλά τίποτα δεν μπορεί να μας εξουσιάσει. Είσαι ελεύθερος, δεν μπορεί κανένας να σε εξουσιάσει, γιατί έχεις δουλώσει τον εαυτό σου σε αυτόν που έχει την απόλυτη εξουσία στον ουρανό και στη γη, τον Ιησού Χριστό. Και πώς μπορεί να εξουσιαστεί ο άνθρωπος, ο ελεύθερος, ο ελευθερωμένος από τον Ιησού Χριστό, με τα γήινα. Θυμηθείτε τον Ισάφ που για ένα πιάτο φακής πούλησε την ευλογία του Θεού, τα πρωτοτόκια, τα πάντα. Για ένα πιάτο φακής. Σήμερα έφαγα φακή και με πείραξε και το στομάχι μου. Και καθώς την έτρωγα, λέω, για σκέψου, για αυτό το πιάτο, το άθλιο, άμα έχεις λίγο το στομάχι σου είναι άθλιο, αν το έχεις είναι γερό, είναι νόστιμο. Λέω, για αυτό το πιάτο, ο Ισάφ έχασε τα πάντα. Και το κοίταγα καλά καλά. Και έβλεπα τα εγγονάκια μου που λέγανε, μακαρόνια θέλουμε. Ρε Ισάφ, έλεγα μέσα μου. Απίστευτο είναι. Για ένα πιάτο φακής που δεν τρώγεται, αλλά ήταν τόσο πεινασμένος που και πέτρες να του δίνε, θα πουλάγε τα πρωτοτόκια. Και μην μας φαίνεται περίεργο, γιατί ο διάβολος τι είπε ο Χριστό, Χριστό που πείναγε, αν είσαι ο Υιός του Θεού πες αυτές τις πέτρες να γίνουν ψωμί. Ξέρετε, να πεινάς και να σου δίδεται η ευκαιρία και η δυνατότητα και η δύναμη να φας ένα ωραίο ζεστό μεγάλο πιάτο φακής ή να πεις πέτρες γίνεται ψωμί, όπως την έπαθε ο Αδάμ, όπως την έπαθε ο Ισάφ. Ο Χριστός όμως είπε αυτό που θέλει να λέμε κι εμείς: δεν θα ζήσει ο άνθρωπος μόνο με άρτο. Δεν ζει. Και εμείς θέλουμε να ζήσουμε, αδερφοί. Με άρτο θα πεθάνεις. Θα πεθάνεις. Μπορεί να χορτάσεις την πείνα σου, θα πεθάνεις. Μόνο με το Λόγο του Θεού που εξέρχεται από το στόμα του Χριστού θα ζεις αιώνια. Μόνο. Και απεστομώθη ο διάβολος. Και εμείς θέλουμε να ζήσουμε, αδερφοί. Και θα ζήσουμε με το Λόγο του Θεού. Τη φακή την περιφρονούμε. Θα τη φάμε, είναι νόστιμη, είπαμε. Αν είναι καλομαγειρεμένη, δεν είχε κάνει καλά η γυναίκα μου. Γι' αυτό ίσως. Αν είναι καλομαγειρεμένη, θα τη φάμε. Αλλά δεν θα ζήσουμε με αυτήν. Για σκεφτείτε, αδερφοί αγαπητοί, ο διάβολος να μπορεί να φέρει στην εξουσία του τον άνθρωπο στον οποίον εδόθη πάσα εξουσία στον ουρανό και τη γη με ένα πιάτο φακής. Απίστευτο. Παμπώνυρος, πανούργος. Αλλά αδύνατος ο άνθρωπος σε επιθυμίες σαρκός. Στην πείνα, στη δίψα και σε οποιαδήποτε άλλη επιθυμία. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος λέει με παρησία, δαμάζω το σώμα μου, έχω την εξουσία να δαμάσω το σώμα μου, να το δουλαγωγήσω, ώστε και να κηρύττω και να βρεθώ δόκιμος. Γιατί μπορεί να κηρύττει κάποιος και να βρεθεί αδόκιμος από ένα πιάτο φακής που δείχνει το ασήμαντον των προσφορών του διαβόλου. Ξέρετε ο διάβολος τι προσφέρει? Γνώση. Όπου πριν πιστέψω. Γνώση.
ανατολική, δυτική, βορεινή και νότια. Γνώση. Και αυτή η γνώση, ξέρετε τι είναι, κουρουφέξαλα. Που οδηγεί σε σατανισμό και σε υποδούλωση του ανθρώπου από το διάβολο. Αλλά είναι σε ωραίο πακέτο τυλιγμένο. Και μέσα είναι γεμάτο φίδια και βρωμιά. Γνώση. Τι άλλο προσφέρει? Δόξα, πλούτο. Πλουτισμός, να πλουτίσει ο άνθρωπος. Να γίνει μεγάλος στη δουλειά του, στον κόσμο. Στρατηγός, βιομήχανος. Όταν ήμουν μικρός μου λέγανε τι θες να γίνεις. Ξέρετε τι τους έλεγα? Εφοπλιστής. Εφοπλιστής, άκου. Αλλά αυτός είναι ο άνθρωπος. Έρχεται όμως ο Ιησούς Χριστός και μας κατεβάζει λίγο. Κατοίκη την γη, μην πετάς, λέει ο ψαλμωδός. Κατοίκη την γη, μην πετάς στα σύννεφα. Μη φαντάζεσαι τον εαυτό σου σοφό. Δεν είσαι σοφός. Ο Θεός είναι σοφός που μπορεί να σου δώσει από τη δική του τη σοφία. Αλλά πέραν από το πιάτο της φακής, να και η πορνεία, η επιθυμία της σαρκός. Και σκεφτείτε, μέσα στην εκκλησία ο Παύλος κατήγγειλε την εκκλησία των Κορινθίων ότι υπήρχε κάποιος πόρνος, ο οποίος πόρνευε με τη γυναίκα του πατέρα του. Αυτή μίχευε, γιατί ήταν παντρεμένη, ήταν μιχευωμένη. Αυτός πόρνευε, γιατί ήταν ελεύθερος. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, καλά δεν πενθείτε. Δηλαδή θα έρθει η επιθυμία της σαρκός. Μπορεί να σε πλησιάσει κοντά και η αμαρτία. Μακάρι οι πενθούντες. Υπάρχει η προσωρινή απόλαυση της αμαρτίας. Αλλά υπάρχει και το αιώνιον βάρος δόξης. Αιώνιον. Προσωρινή απόλαυση αμαρτίας. Αιώνιον βάρος δόξης στον άνθρωπο που μπορεί να πει παγιοποιήσω μου σατανά. Είναι όμως πολύ δυνατό το ένστικτο αυτό. Αλλά όλα αυτά απευθύνονται στο σώμα. Και έρχεται τώρα ο Θεός να αλλάξει τα πράγματα με το λόγο του. Το σώμα δεν είναι για την πορνεία, το ξέρεις άνθρωπε. Οι άνθρωποι όμως δεν το ξέρουν αυτό. Νομίζουν ότι το σώμα τους είναι αποκλειστικά και μόνο για την πορνεία. Γι' αυτό στολίζονται, βάφονται. Ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Όλη τους η ζωή είναι η πορνεία. Να βλέπω, να ακούω, να ζω, να. Και ο Θεός λέει όχι. Το σώμα σου δεν στο έδωσε για την πορνεία. Ο διάβολος οδηγεί τον άνθρωπο, τον εσωτερικό άνθρωπο, να φέρει το σώμα του στην πορνεία. Ο ελεύθερος άνθρωπος ξέρει ότι το σώμα μας είναι για τον Κύριο. Αλληλούια! Για κοιτάξτε αδερφοί τις διαφορές. Το σώμα σου είναι για τον Χριστό. Γιατί? Γιατί θέλει να το κάνει ναό του. Κατοικητήριό του, να έρθει να κατοικήσει μέσα. Το σώμα σου είναι ναός του Θεού. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο που σου δόθηκε κατοικεί μέσα. Το σώμα σου είναι για τον Χριστό. Και εν τεσσες χάτες ημέρες θέλω εκχέει από του Πνεύματός μου επί πάσαν σάρκαν. Στο σώμα. Αλληλούια. Τελείως διαφορετικά πράγματα. Το σώμα σου είναι για το Χριστό, αλλά και ο Χριστός είναι για το σώμα σου. Ο Χριστός είναι και θέλει να κατοικήσει μέσα στο σώμα σου.
και να λες όπως ο Απόστολος Παύλος, ουχή εγώ, δεν τα κάνω εγώ αυτά, αλλά η χάρις του Χριστού που κατοικεί μέσα μου. Κάνε μας έτσι, Χριστέ μου, σε παρακαλώ. Ε, αδελφοί, τι ωραίο που είναι, πόσο αγαπάω τον Χριστό, πόσο πολύ αγαπάω το Λόγο Του. Τι ωραία πράγματα που μας αποκαλύπτει. Μη βλέπεις το σώμα σου σαν ένα εργαλείο για την πορνεία. Θες το σώμα σου ένα ναό που θα έρθει να κατοικήσει ο Θεός. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Μέσα σε αυτό το οστράκινο σκευός να καρτικεί η υπερβολή της δυνάμεως του Θεού. Υπερβολή. Το πλήρωμα της θεότητος. Ο παντοδύναμος Θεός που δεν τον χωράνε. Οι ουρανοί των ουρανών. Να έρχεται να μικραίνει, να μικραίνει, να μικραίνει, να ταπεινώνεται και να κατοικεί μέσα στο σώμα σου. Και ποταμοί ύδατος όντως να ρέουν εκ της κοιλίας σου. Που δεν είναι φτιαγμένοι για το φαγητό. Αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Τα φαγητά είναι δια την κοιλία, η κοιλία είναι δια τα φαγητά, αλλά ο Θεός και την κοιλία και τα φαγητά θα τα καταργήσει. Μην τους δίνεις μεγάλη σημασία. Μην δίνεις μεγάλη σημασία σε αυτά που είναι σαλευόμενα, άχρηστα. Αλλά να δώσουμε μεγάλη σημασία στα αιώνια, τα ασάλευτα. Γιατί ο Θεός και τον Κύριο Ιησού Χριστό ανέστησε. Ξέρετε το σώμα του πως είχε γίνει πάνω στο σταυρό? Δεν βλεπότανε. Δεν είχε κάλος ουδέ είδος. Δαρμένο, μαστιγωμένο, χαρακωμένο με το ακάνθινο στεφάνι. Έκανες έτσι, δεν μπορούσες να το δεις. Άθλιο. Δεν βλεπότανε. Δεν ήταν όμορφο έτσι πως το ζωγραφίζουν οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Ήταν άσχημο έτσι πως το λέει ο Λόγος του Θεού. Αποτρόπαιο το φαινόμενο. Τα κόκαλα εξήχανε. Το σώμα πληγωμένο, ματωμένο, τα καρφιά στο χέρι έτρεχαν, αφυδατωμένο. Και αυτό το σώμα ο Θεός το ανέστησε. Αλληλούια. Και ξέρετε πόσο όμορφο είναι τώρα. Πόσο όμορφο. Να περνάει μέσα από τους τοίχους να όμοιος με το Θεό. Αυτό το σώμα λοιπόν που οι άνθρωποι το καλοπίζουν για την αμαρτία, ο Θεός το αγιάζει για τη δόξα Του. Αυτό το σώμα ο Θεός θα το αναστήσει και θα το κάνει όμοιο με του Χριστού, όμοιος με το Θεό. Κύριε, πότε όμως? Όταν περιφρονήσεις τη φακή. Όχι που κάνει η γυναίκα μου, είναι ωραία. Τη φακή του Ισάφ, την περιφρονήσεις. Περιφρονήσεις την πορνεία, τη μοιχεία, την ακαθαρσία. Και εννοήσεις μέσα στην ψυχή σου ότι Κύριε, μέσα εδώ κατοικείς εσύ. Πω πω, Κύριε μου, και έχω κάνει και κυλίτσα τώρα. Μέσα εδώ κατοικείς εσύ. Σε μένα. Πω 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 πω. Εάν λοιπόν κατοικεί, πώς πρέπει να είμαι? Πώς πρέπει να βλέπω, πώς πρέπει να ακούω, πώς πρέπει να μιλάω, πώς πρέπει να στέκομαι, πώς πρέπει να δοξάζω, πώς πρέπει να ταπεινώνομαι, πώς πρέπει να συντρίβομαι, πώς πρέπει να αγαπάω. Αλληλούια. Και όχι μόνο αυτό, και όταν αδυνατίζω έρχεται ο Παράκλητος, το Πνεύμα της Αληθείας, μου δίνει δύναμη και δεν μιλάω πια εγώ, αλλά μιλάει το Πνεύμα το Άγιο.
Και δεν μιλάει λόγια ακατάληπτα, αν και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε και κανένας δεν τα καταλαβαίνει, αλλά μιλάει λόγια Θεού προς το Θεό. Και υπερμεσητεύει για τις αδυναμίες μας, για τις ασθένειές μας, για τα λάθη μας. Αδερφοί, σήμερα ο Θεός θέλει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε, τι είμαστε. Να λάβω λοιπόν το σώμα μου που είναι μέλος του Χριστού. Δεν είναι μόνο ότι κατοικεί ο Χριστός μέσα μου, αλλά και το σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Εγώ είμαι ένα μέλος του σώματος του Χριστού. Το στόμα, η μύτη, τα αυτή, δεν ξέρω τι είμαι. Το νύχι, η τρίχα, είμαι μέλος του σώματος του Χριστού. Και λέει τώρα ο Παστόλος Παύλος, να πάρω αυτό το σώμα, δεν ντρέπεσαι καθόλου? Αυτό το σώμα που είναι μέλος του σώματος του Χριστού και να το προσκολήσω με το σώμα της πόρνης, με την αμαρτία, σύγχαμα. Δεν εξεύρεται ότι έχετε αγοραστεί δια τιμής, με τιμή. Ότι είσαστε αγορασμένοι με το τίμιο αίμα του Ιησού Χριστού. Σας αγόρασε ο Πατέρας. Είσαστε πουλημένοι. Σκλάβοι, δούλοι, στο διάβολο. Δούλος. Πώς ήταν οι δούλοι τότε που τους πουλάγανε και τους έκαναν ό,τι ήθελαν οι κύριοι τους? Και ήρθε ο ίδιος ο Θεός και σε αγόρασε με το πολύτιμο αίμα του Ιησού Χριστού που χύθηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Και σε ελευθέρωσε. Δεν αξίζει τον κόπο τώρα να δοξάσετε με το σώμα σας τον αιώνιο Θεό? Με το σώμα σας, βέβαια. Πώς θα τον δοξάσω? Πες αλληλούια, αδερφέ μου. Πες δόξα στο όνομά σου, Κύριε. Συγχώρεσε, αδερφέ μου. Αγάπησε, αδερφέ μου. Μακροθύμησε, αδερφέ μου. Κλείσε τα αυτιά σου στα λόγια τα βάρβαρα του διαβόλου, στις κατηγόριες. Δόξασε το Θεό με το σώμα σου, αλλά δόξασε το Θεό και με το πνεύμα σου. Πώς? Χάρισέ μου, Κύριε, χάρισέ μας, Κύριε, πνεύμα ταπεινού, καρδιά συντετριμένου, να τρέμουμε στο λόγο σου για να δοξάζεται το όνομά σου το Άγιο στη ζωή μας, με το σώμα μας και με το πνεύμα μας. Αλληλούια. Και ξέρετε, αδερφοί, όταν πάρουμε αυτή την ωραία απόφαση, τότε ο διάβολος ονειδίζεται, φεύγει, χάνεται, διαλύεται και απολαμβάνουμε πλήρη τη χαρά μας εδώ στη γη και έχουμε ελπίδα βεβαία και ασφαλή όταν δοξάζεται ο Θεός με το σώμα, όταν δοξάζουμε το Θεό με το σώμα μας και με το πνεύμα μας, όχι με γκρίνιες, με κακομυριές, με αθλειότητες, αλλά με χαρά, με αγάπη, με ειρήνη, με μακροθυμία, με χριστότητα, με αγαθοσύνη, με πίστη, με πραότητα, με γράντια. Όταν δοξάζεται ο Θεός, όλος ο ουρανός ψάλλει αλληλούια. Πολύ χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Αγαπημένα μου αδέλφια, να αρχίσουμε μια καινούρια ζωή. Μια καινούρια ζωή.
με το σώμα μας και με το πνεύμα μας να δοξάσει το Θεός. Δεν είναι δύσκολο, είναι εύκολο. Αρκεί να το αποφασίσουμε. Αρκεί να το ζητήσουμε. Να το εξητήσουμε, να το επιδιώξουμε. Θέλω να δοξάζει το Θεός. Αμήν. Θέλω να δοξάζει το Χριστός. Ένα, αδελφοί, είναι αυτό που θέλω στη ζωή μου. Να δοξάζει το Χριστός. Να δοξάζει το Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο. Τι άλλο να θέλουμε? Για σκεφτείτε όμως, να δοξάζεται μέσα από το σώμα μας, μέσα από το πνεύμα μας, μέσα από τη ζωή μας. Βοήθα μας, Κύριε. Αμήν.